Πάμε, πάμε, πάμε! Καλώς τον! Έλα! Έλα επιτέλους! Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε όλο καυγάδες, φίλοι και έχετε ο Μέγας Αφέντης ήρθε, έφτασε από το Μητσοτάκης Γιόκ. Φτάσαμε, αγάπη μου Κυριάκο, ούτε το ένα πίστευε, ούτε και το άλλο. Όλα αυτά είναι πάντα μέσα στο πλαίσιο των συνεννοήσεων. Για να πετάξω το δένδια έξω και να βάλει τον Yes Man Γεραπετρίτη. Ο Γεραπετρίτης, αχ τι έπαθε ο καημένος, τον έπιασε η φωτογραφία να είναι έτσι σκυμμένος, δηλαδή επειδή έχει μάθει και στο Μητσοτάκη κάνει τα ίδια και προσκυνάει ο άνθρωπος, ήταν και ο Μητσοτάκης και κοντά ερχόταν και ο Σουλτάνος, δηλαδή ήταν ο Σουλτάνος στην ευθεία του και του έκανε έτσι, και τώρα αμέσως μόλις το είδαν στείλαν στους δημοσιογράφους, αμέσως όλοι οι δημοσιογράφοι του ερχόταν λέει από πίσω και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και την είδε με το μάτι του και άρχισε αυτός να προσκυνάει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, κάνα πεντάλεπτο νωρίτερα, επειδή την είδε αυτή που ερχόταν από μακριά, σου λέει, επειδή είναι και κοντούλα, την... Δηλαδή, μήπως έρχεται και κανέναν εύσονα. Τι άλλο θα ακούσω, τι άλλες παπαριές θα πείτε. Γιατί δεν λέτε ότι είστε υπόδουλοι ραγιάδες. Γιατί ο ραγιαδισμός είναι μέσα στον Γεραπετρίτη. Είπε ο Ερντογάν, το Μητσοτάκης Γιόκ, για να τον... για να εστιάσουμε όλοι στο τι είχε διαφορές με τον Μητσοτάκη και όλα αυτά είναι μαλακίες τούμπανα. Ένας λαός που καταπίνει αμάσιτα τα νέα από τους δεξιοταϊσμένους δημοσιογράφους που ξεκινούν από πολύ νωρίς, πρωί-πρωί δηλαδή, μέχρι έως βαθίας νυχτός. Πάμε τώρα στη χαρά που έχουμε, που έχει το φίλος που μας πήρε τη μισή Κύπρο. Αλλά εμείς πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί περνάνε τα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να μένουμε στα ίδια. Δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες προκαταλήψεις, όπως λένε οι γκάφοι, οι δημοσιογράφοι. Πάρτε λοιπόν τις γομολάστιχες, εσείς οι απελευθερωμένοι, και σβήστε. Πάτε στον εγκέφαλο, εκεί που λέει ιστορική μνήμη, και σβήστε. Σβήστε, σβήστε, Κύπρος, σβήστε. Θα συναντηθούν οι δύο σουλτάνοι να δουν πώς θα μοιράσουν τα σουλτανάτα. Οι Σουλτάνοι βεβαίως δεν θα δεχτούν ερωτήσεις, διότι άκουσαν, δηλαδή, τα άκουσα και γέλαγω, ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται ότι ο Μητσοτάκης τους έχει όλους σούζο τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή εντάξει, βρε, από το πρωί σου λέω, από αυτιά Λιάγκα μέχρι Πορτοσάλτη, δεν ξέρουν τη δουλειά τους, είναι μιλημένα τα παιδιά. Όχι, 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 θα είναι όλα στημένα και ωραία, θα μας πούνε ότι τον ένας ευγενικός άνθρωπος, δηλαδή τον είχαμε αποπάρει, δηλαδή τον είχαμε πάρει δηλαδή, λίγο στραβά, ενώ αυτός είναι ευθύς τύπος, έτσι ωραίος, έτσι τα λέει σταράτα, τσεκουράτα που λέγαμε παλιά. Είχαμε σχηματίσει λάθος εντύπωση, αλλά ο Ερντογάν έδωσε συνέντευξη στην Καθημερινή και είπε διεθνές δικαστήριο, Χάγη, 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 δηλαδή ότι δεν έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα είπε, αλλά και για τα αλληλένδετα. Τι είναι το αλληλένδετο, μπορεί να καταλάβεις τι είναι το αλληλένδετο. Το αλληλένδετο είναι, ξέρω εγώ, η θάλασσα πιο πάνω, την υφαλοκρηπίδα, είναι αλληλένδετο. Είναι αλληλένδετη η ακτή που κοιτάει την υφαλοκρηπίδα. Είναι αλληλένδετο το πλοίο που περνάει από την υφαλοκρηπίδα από πάνω, από δίπλα. Τι είναι αλληλένδετο, πάρ' την κουτάλα να ανακατέψουμε το Αιγαίο και ό,τι βγει. Δηλαδή, να το πούμε έτσι με δικά μας λόγια για να καταλαβαίνουν και στα χωριά. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την τρύπα, θα μιλήσουμε για όλο τον κόλο. Και εκεί θα μπούμε στον πειρασμό να μοιράσουμε τον κόλο, να δούμε ποιος θα πάρει το πάνω κολομέρι, ποιος θα πάρει το κάτω κολομέρι, και για την Κύπρο είπε δύο κράτη, δύο κολομέρια, να τελειώνουμε. Η Ελλάδα δεν έχει το ιστορικό περιθώριο να προδώσει για δεύτερη φορά την Κύπρο. Αρκετό κακό τους κάναμε. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο, που το βρήκε το παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο για τη Μόνα Λίζα. Για τη Μόνα Λίζα, σκεφτείτε λέει μόνο να τα ενδοκυλίζει εκεί. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα η Κύπρος να γίνει μόνα, 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 δηλαδή τουρκάλα μόνο, και η Λίζα να γίνει το Λιζάκι. Πρέπει να είναι Μόνα Λίζα. Η Κύπρος ήταν Μόνα Λίζα και δεν μπορεί να γίνει μόνα και Λίζα. Μην περιμένετε από τους δημοσιογράφους να μάθετε κάτι. Τίποτα. Απολύτως τίποτα.
Οι δημοσιογράφοι με πολλά λόγια στο τέλος καταλήγουν να λένε τίποτα. Το μαλλί της γριάς. Συμπέρασμα, τίποτα. Γιατί το ψέμα έχει πολλά λόγια. Δεν είναι αστείο το κείμενο. Οπότε μην κάθονται οι ξενέρωτοι της δημοσιογραφίας να κάνουν έλεγχο του χιούμορ μου. Είναι δραματικό το κείμενο. Όταν έχω αστείο θα τους καλέσω. Τα είδατε λοιπόν. Όλα πως είναι τακτοποιημένα. Πως τακτοποιηθήκαν όλα πριν έρθει ο Σουλτάνος. Όλα στη θέση τους. Όλα και η αριστερά διαλυμένη. Διαλύθηκε παντελώς το πολιτικό σκηνικό ακριβώς πριν από τον ερχομό του Σουλτάνου. Και η νέα αριστερά θα γίνει πλαγίως δεξιά, άρχισε να ψηφίζει τα δεξιό τέτοια νομοσχέδια, μετά θα γίνει πλαγίως Πασόκ, θα γέρνει από εδώ, θα γέρνει από εκεί και κάποια στιγμή από το γύρε-γύρε θα βρει που θα γύρει τελικά. Η νέα αριστερά λοιπόν, γιατί μόνο αν κολλήσουν πάνω σε κάποιους, σε κάποιο μεγαλύτερο τμήμα, θα μπορέσουν να υπάρξουν μετά την όποια χρήση έχουν σε αυτή την βουλευτική σεζόν. Η λέξη είναι μία και για τους εναπομείνοντες στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και για τους από καιρό διασπασμένους. Γελοί των καιρών, απαξάπαντες, έχουν καινούργιες ιδεολογίες. Πού τις βρήκατε ρε τις καινούργιες ιδεολογίες μέσα σε 15 μέρες? Ο Μάρξ και ο Λένιν καθόταν όρος και σκεφτόταν να γράψουν ένα βιβλίο, καθόταν και γράφαν εκεί αυτό και κάναν τον κομμουνισμό που δεν πέτυχε, απέτυχε και έχει τώρα μόνο το κουκουέ εδώ πέρα που είναι ένα κατάστημα που λειτουργεί χωρίς αντιπροσωπεία πίσω του. Πώς να το πω, δηλαδή δεν ξέρει τι πουλάει αυτό. Δηλαδή, πότε βρήκατε την ιδεολογία, πού την ξετρυπώσατε, πού μπήκατε αριστερά, πού υπάρχει αυτή? Έχουν πάει την αριστερά στον τοίχο και την έχουν κολλήσει και κάνουν καλυστία αριστερότητας και αριστεροφροσύνης. Όλη μέρα εμείς είμαστε πιο αριστεροί, εμείς είμαστε γνήσιες. Εδώ ο γνήσιος χαλβάς Φαρσάλων που λέγαμε και στο παράδειγμα. Εδώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό αριστερά. Βουλιάζει στα βαθιά νερά. Το τελευταίο σου το πλοίο. Ένα λεπτό αριστερά. Ένα πουλί πετάει. Απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό αριστερά. Βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο σου το πλοίο. Ένα λεπτό αριστερά βουλιάζει στα βαθιά νερά. Ένα πουλί χωρίς στερά απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό λοιπόν αριστερά, ένα λεπτό αριστερά και λοιπόν δικαίως ο Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος του σκηνικού καθώς εντάξει τι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ναι, να το πούμε, είναι 41% η Νέα Δημοκρατία με το... Και τι κάνανε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, βρήκανε ότι στην εξεταστική της Βουλής που γίνεται για τα Τέμπη, τους έφταιγε η εξής μία η οποία εμπόδιζε το έργο την εξεταστική να προχωρήσει. Βλέπαμε τα μούτρα των άλλων, τα βλέπουμε τα μούτρα σας. Τα καταλαβαίνουμε τα μούτρα σας. Είναι εμφανέστατα τα μούτρα σας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, εντάξει, είναι μια γυναίκα υπεραναλυτική. Παίρνει τη μύγα και την ξεφλουδίζει σαν μπανάνα. Δηλαδή, βγάζει τα φτερά, την κοιτάει από εδώ, από εκεί. Είναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις όρεξη να σου κάνει ανάλυση, μύγα σε τρελαίνεσαι. Αλλά ξέρει, είναι γνώστης. Και το βασικότερο, δεν είναι χωμένη στο σύστημα. Και φαίνεται αυτό. Τεράστιο ατόπιμα η απομάκρυσή της από την εξεταστική. Ατόπιμα δεν θα το έλεγα. Ύποπτο θα το έλεγα. Ύποπτο. Πολύ ύποπτο. Είναι ντροπή τους. Τους καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θέλουν καμία αλήθεια να βγει στο φως. Τα θέματα θα κλείνουν ένα-ένα. Όταν λέμε ένα-ένα εννοούμε ένα-ένα-ένα. Ένα-ένα. Και ο Κορκονέας έξω, θα γίνει βέβαια η δίκαια, θα ξαναμπεί, λέω τώρα είναι απ' έξω, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρό τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον οποίον τιμήσαν οι νέοι, διπλές σε όγκο ήταν οι πορείες για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και οι μεγαλύτεροι τιμήσαν τη μνήμη του. Και όσοι κάνουν αντίστοιχες πράξεις, με έναν τρόπο βρίσκονται έξω και ασπαλεύει
η κουβελιώτη εδώ, γιατί καμιά φορά όταν υπάρχει ένας δημοσιογράφος σωστός, καλό είναι, αφού είναι ένας σωστός τους, να το λέω. Ένα παιδάκι της διπλανής μας πόρτας χάθηκε άδικα επειδή δεν είχε δίπλωμα. Όχι, αυτό, όχι, λοιπόν, όχι, 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 όχι. Οχές, φαρμακερές, δημόσουν. Ακούστε λίγο δεν τι λέτε. Άδικα, χάθηκε γιατί δεν είχε δίπλωμα. Αλήθεια τώρα. Χάθηκε γιατί δεν είχε δίπλωμα. Εάν είχε δίπλωμα θα σταματούσε, κυρία Κουβελιώτη. Ακούτε τι λέτε. Εσάς προστατεύω. Πείτε συγγνώμη. Πείτε συγγνώμη. Δεν πρόκειται να πει κανείς συγγνώμη. Στην οικογένεια. Λέτε ένα παιδί χάθηκε. Βέβαια εκεί υπάρχει η Στεφανίδου που κρατάει τα δεξιανότα. Την έχουν ειδοποιήσει ειδήποτε να κλείσει, πώς να κλείσει, γρήγορα να περάσει το θέμα. Δεν είναι πράγματα αυτά, δεν συζητάμε εδώ πέρα. Ξέρει τη δουλειά της, ξέρουν τη δουλειά τους. Αν είχε δίπλωμα θα είχε σταματήσει και δεν θα είχε γίνει 25. Μπράβο, Ρένα Κουβελιώτη. Ζητήστε συγγνώμη. Τα βλέπουμε, τα δεχόμαστε, τα συνηθίζουμε. Και οκ, προχωράμε. Αυτό είμαστε. Και κάποια στιγμή η Ελλάδα θα ξυπνήσει. Δεν μπορεί από την πανδημία της ηλιθιότητας. Τώρα απλώς χαίρεται που παίρνει επενδυτικές βαθμίδες. Έχω να πω ότι ο τρόπος που επιλέγετε σας εκθέτει. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Τον ξέρει και ο κόσμος πολύ καλά. Φοβάστε, διότι ξέρετε ότι εάν παραμείνω στην Επιτροπή δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Αυτό το οποίο θέλετε... Βεβαίως το ξέρουνε και γι' αυτό το κάνανε και όλοι το γνωρίζουμε και το γνωρίζει ο απλός κόσμος και καταλαβαίνει. Και θέλω να πω ότι όποιος παίζει με την οργή του κόσμου κάποια στιγμή και ας μην υπάρχει κανένας άλλος, η οργή από μόνη της βρίσκει πρόσωπο να εκφραστεί. Πέστε μου σας παρακαλώ, σε τι κατάσταση μπορεί να είναι σήμερα η νεολαία που ο Πρωθυπουργός μας προσπαθεί να την προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ. Αχ, καμάρι, τι κουκάκι σου γραφείς τόσο έκαναν. Πείτε μου, δηλαδή μισό λεπτό. Πώς το βάζεις αυτό το καπέλο, δηλαδή μισό λεπτό. Αυτό το καπέλο είναι τύπου θράσερ λέγεται, θράσερ είναι το φοράφι που κάνω σκέιτ, είναι μοντέρνη νέοι στην Αγγλία, θράσερ, από το θράσος και σερ, θράσερ. Εγώ νόμιζα που το είδα από μακριά, τέλος πάντων, δεν είχα και τα γυαλιά μου, το πέρασα για Jurassic Park, λέω, ο πατέρας του το είχε αφήσει, γιατί επειδή είναι της γενιάς των δεινοσαύρων, προφανώς του άφησε το καπέλο αυτό, αλλά είναι θράσερ. Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω μέσα. Δηλαδή, σκεφτόμουν, παιδί μου, κάνε το σύμβολο του Πρωθυπουργού. Και πήγαινε και πες του, αυτό το καπέλο δεν σου πάει. Αλλά αυτός είναι ο 41%. Μπορεί να πει, μη μου βάλετε αυτή τη μαλακία στο κεφάλι. Μπορεί να το πει. Δεν είμαι. Δηλαδή, θα το βάλω σε λίγο σκοτσέζι και φούστα. Τι θα του κάνω. Δηλαδή, δεν μου πάει το καπέλο. Συγγνώμη κιόλας. Δεν θέλω να πάρω τη δουλειά από του δημοσιογράφου. Δεν θέλω, παρακαλώ. Δεν θέλω να έχω σχέση. Προς Θεού, σας παρακαλώ. Η νεοαριστερή, λοιπόν, για να γυρίσουμε θέμα, η νεοαριστερή, αυτοί που τρώγαν την καρέκλα του Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια, που μαζευτήκαν σε μια γωνία να κάνουν τους πιο αριστερούς από την αριστερά και από τον Κασελάκη που είπαμε δεν έχει καμιά ιδεολογία, που δεν θα υπήρχαν χωρίς τον Τσίπρα, τους ρωτάνε αν θα βλέπαν το γεγονός, αν ήθελε ο Τσίπρας να μπει στη νέα αριστερά, εσείς θα το ανοίγατε την πόρτα. Και απαντούν, παρακαλώ. Άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη, λοιπόν, να λέει ότι ο κύριος Κασελάκης, η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένο τον κύριο Τσίπρα. Επίσης, αρκετοί συνδέουν τον πραγματικό ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, με την παρουσία και την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω, λοιπόν, να σας ρωτήσω αν το κόμμα σας είναι ανοιχτό στον κύριο Τσίπρα. Κυρία Λιμπεράκη, το κόμμα μας είναι μια νέα προσπάθεια. Δεν θέλουμε ούτε την αναπαλαίωση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως όλοι μας κουβαλάμε την κληρονομιά μας, κουβαλάμε και την πορεία μας σε αυτό το χώρο για πάρα πολλά χρόνια. Το χτίσαμε αυτό το χώρο, ξέρετε, εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Το χτίσετε, αλλά το χτίσιμο έγινε γνωστό επί Τσίπρα. Θέλουν φρέσκα υλικά, φαντάζομαι, δηλαδή θέλουν φίλοι, σκουρλέτη, θεανό, μπαλτά, να μυρίζει φρεσκαδούρα. Θέλουν έτσι φρέσκα πρόσωπα. Αυτό το γκάλαπ το είδατε
που δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. 86% των Ελλήνων δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς. 66% προβλέπει χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης, ενώ οι επενδυτικές βαθμίδες μας δίνουν ότι αμέσως ουρανοξύστες, ξύνουμε τους ουρανούς. Τι μας λέτε τώρα? Και 6 στους 10 θέτουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας. Εσείς τι βλέπετε? Τίποτα. Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Γιατί απέναντι στους πεθαμένους, ο ζωντανός είναι κυρίαρχος. Η αριστερά πέθανε όπως ακριβώς γεννήθηκε, διασπασμένη. Ο Πλεύρης είναι αυτός που έδιωξε την Κωνσταντοπούλου. Η Χούντα είναι ακόμα εδώ, είναι πάντα εδώ και βοηθάει. Βοηθάει όσο μπορεί με την ψυχή της την καλή. Έγινε και υπουργός υγείας. Φαντάζομαι βοήθησαν κάποιες φαρμακευτικές, κάτι φάρμακα, κάτι. Θα βοηθήσανε, δεν γίνεται να διαλέγεις τον Πλεύρη να τον κάνεις υπουργό υγείας. Η Καϊλή παραμένει όμορφη πάντα ωραία. Και το πολίτικο λέει ότι είναι αδύνατο να εντοπιστούν όλα τα χρήματα, καθώς μέρος τους διοχετεύτηκε σε σκοτεινούς διαδρόμους. Θέλω να πω, μην την κλαίτε, θα βρει την άκρη η Καϊλή, μην την κλαίτε. Και στο Πασόκ κάτι ξέρετε και εσύ, δηλαδή μόνος ο Χατζόπουλος ήταν. Και η Καϊλή είχαν τόσα μετρητά. Οι Καϊλοί, αν το πιστεύετε, που χαθήκανε μετρητά, γράφει το πολίτικο, χάθηκαν μετρητά μέσα σε ένα τρένο, πετάχτηκαν μετρητά σε έναν κάδο, πετάχτηκαν χαρτονομίσματα μέσα σε χαρτοσακούλες, κουβαλάγανε δεσμίδες μέσα σε βαλίτσες και πληρωμές σε πάρκινγκ και 70.000 ευρώ κατάληξαν στα σκουπίδια. Δηλαδή, τους περισσέψαν και 70.000 και λέει, πού να τα βάλω ρε γαμώτο. Είχα μια σακούλα σκουπίδια, είχα και τα λεμόνια μέσα, κάτι αυτό, κάτι από τσίγαρα, κάτι αυτό, βάλτα εδώ. Και η Καϊλή ήταν μία απλή ευρωβουλευτής. Όπως και ο Τράγκας ήταν ένας απλός δημοσιογράφος. Και βρέθηκε μια περιουσία που αμφιβάλλω αν την έχει και ο Τραμπ. Ξέρω. Δεν σας πάει το μυαλό. Δεν σας πάει κάπου η φαντασία. Μέχρι εκεί. Ό,τι μαθαίνετε είναι μέχρι εκεί και το αντιμετωπίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό. Χριστός και Παναγία. Ξέρω. Έχετε τη φαντασία των δημοσιογράφων που είναι περιορισμένη. Πολύ περιορισμένη. Θα πάω στην Ταϊλάνδη να ξεκουραστώ λίγο και να ακούσω την κοπέλα αυτή που κάνει το βότανοθεραπεία. Της βάλω ένα αέριο εθέριο που δεν ήταν αυτό το υλικό που βάζω στην πετρογκάζ και τραβάνε τη φωτιά και το κορίτσι κάει και την πετάξαν κάτω αυτή αμέσως να τη σώσουν γκάπη αυτή και την πετάγανε πάνω τσάντες. Ο Χριστός και η Παναγία. Πήγα και εγώ να ξεκουρωστώ στην Ταϊλάνδη ρε παιδιά, με κάψατε ρε παιδιά, με κάψατε. Α, το κορίτσι που να καείτε. Μα τώρα μισό λεπτό κύριε. Βάζουνε μέσα στο... Της βάλανε φωτέριο λέω. Κάτι της βάλανε. Γκάζι. Την περάσανε για πετρογκάζ, τη συνδέσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Την καημένη τι έπαιρνε. Τι κάνει ο άνθρωπος για την ομορφιά και τις ανάγκες της δουλειάς του πραγματικά. Η άλλη κοπέλα ήταν... τέλος πάντων δηλαδή ήταν... έκανε τη δουλειά αυτή. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έδινε χαρά να το πούμε έτσι. Πορνοστάρ. Πέθανε αυτή. Αφού πρώτα, το διάβασα ακριβώς όπως το λέω, εξεράγει το βυζί της. Θέλω να το προσπαθώ να το καταλάβω, το ξαναδιάβαζα και νύχτα και λέω πως δεν το δείτε καλά. Εξεράγει. Εντάξει, το εξεράγει, το ακούς, εξεράγει η Έτνα. Λες, εσύ, εξεράγει η Έτνα, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η έκρηξη του ηφαιστείου, το καταλαβαίνω. Η έκρηξη του βυζιού, δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη. Πώς εξεράγει, δηλαδή έβραζε μέσα, γόχλαζε, άκουσες κάτι, δηλαδή μιλήσαν σεισμολόγοι, υπάρχουν βυζολόγοι, πάνε και μετράνε και λένε πότε θα σκάσει το βυζί αυτό. Αντιληφθήκαμε στην περιοχή αυτή, υπάρχουν 4 βυζιά επικίνδυνα για να σκάσουν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι. Εξεράγει το βυζί της, το καταλαβαίνει. Το ένα. Τι μπορεί να είχε βάλει μέσα, μπαρούτι? Έσκασε. Κάτσε να δω. Μισό λεπτό. Επειδή έχει και φωτογραφία της κοπέλας, να δω τι είναι αυτή. Διαδείξτε μου, σας παρακαλώ, τη φωτογραφία.
Α. Εντάξει. Είχε βάλει λίγο παραπάνω μέσα. Ό,τι ήταν, πυρίτιδα είχε αυτό. Σίγουρα. Είχε τελειώσει το υλικό που υπήρχε και τη έβαλε και πυρίτιδα και λίγο μπαρούτι. Γι' αυτό έσχασε. Δεν υπάρχει. Και ξεκίνησε η λάβα έξω και πάει και αυτή. Άσχετο. Άσχετο. Δεν μας φεύγουμε τώρα. Είναι στενάχωρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι. Να εκραγεί το βυζί. Μην το συζητάς. Άσχετο. Αυτό το θέμα που γράψαν οι Financial Times. Είδα μία αναπαραγωγή μόνο στην εφημερίδα το θέμα. Το είδα κάπου αλλού εσείς. Για να το δούμε. Δημοσίευμα των Financial Times εμπλέκει την ανιψία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Αλεξία Μπακογιάννη με την υπόθεση της εξαγοράς του μεγαλύτερου δηληστήριου της Ιταλίας από τον καταδικασμένο σε δύο χώρες για διαφθορά και χρηματισμό επιχειρηματία Μπένι Στάινμεντς. Εγώ δεν ξέρω τι λέει, το κόβω εδώ, το γράψαν οι Financial Times, φαίνεται μπούρδες γράφουν κι αυτοί. Εγώ περιμένω από την Αλεξία Μπακογιάννη να βγει, γιατί το συζητάει όλος ο κόσμος. Και όσο το συζητάει ο κόσμος και το ξέρει και το λένε έτσι μυστικά, δεν μεγαλώνει αυτό το πράγμα χωρίς λόγο. Πρέπει λοιπόν να βγει και να πει πού τον ξέρει, πού τον βρήκε, τι έχει το δηληστήριο αυτό, έχει πάρει ποσοστό, δεν έχει πάρει κανένα ποσοστό. Τζάμπα την κατηγορούν, πρέπει να τα διευκρινίσει όπως δεν πρέπει να μείνουν αδιευκρίνιστα. Αδιευκρίνιστοι είναι μόνο οι υπουργοί, όχι οι άνθρωποι. Πρέπει η Αλεξή Μπακογιάννη να βγει. Και τι παράλληλα βλέπω μια ολόκληρη εποχή που έχει περάσει πολύ τσιμέντο, μαρα παιδιά. Τσιμεντώσαν τα τέμπη, τσιμεντώνουν όποιο θέμα προκύψει, τσιμεντώνουν την αλήθεια. Έχουν φτιάξει τις ΕΔΕ για να προδικάζουν τα αποτελέσματα των εισαγγελέων. Διότι πώς θα αντιταχθεί ο εισαγγελέας όταν έχει βγει μια απόφαση από την ΕΔΕ. Πώς θα πει, αν όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν φταίει, είναι αθώος ο γιατρός, θα βγει ο εισαγγελέας, θα πει, όχι, είναι. Αν είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας καινούριος νόμος σε αυτήν τη δημοκρατία, τη νέα δημοκρατία. Η νομιμοποίηση κάθε αδίκου πράξεως, εφόσον η πράξη προέρχεται από ημέτερο. Και για του λόγου, το αληθές... Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Star, το πώς τιμωρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Λιμενάρχη. Προαγωγή πήρε ο Λιμενάρχης που ξυπώθηκε μετά τη δολοφονία του... Προαγωγή. Η νομιμοποίηση κάθε αδίκου πράξεως εφόσον η πράξη προέρχεται από ημέτρο. Α, για να μην το ξεχάσω, για να πάρουμε δανεικά τα γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, αν το είχαμε συμφωνήσει ή εν περίπτωση είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να είχαμε συμφωνήσει κιόλας ότι τους ανήκουν τα γλυπτά. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια θα δανειζόμασταν από τον κλέφτη λέγοντας ότι σου ανήκουν αυτά που έκλεψες. Έτσι, για να μαθαίνουμε και την ιστορία σωστά, ρε παιδί μου. Όχι όπως μας λένε οι δημοσιογράφοι εδώ. Για να... Ο δε Κάρολος που φόρεσε την γραβάτα την ελληνική, την οποία την είχε φορέσει πριν λίγες μέρες όταν είχε συναντήσει αυτόν της Νότιας Κορέας στη Νέα Υόρκη, μοιάζει να το είχε προετοιμάσει με κάποιον τρόπο. Βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ του τα έχει μάθει καλά αυτά τα κόλπα. Και έτσι όταν εμφανίστηκε στο Σουνάκ με τη γραβάτα, δεν μπορούσε να του πει αυτός γιατί φοράς αυτή τη γραβάτα, να πεις κάτι θέλεις, γιατί του λέει την έβαλα πριν λίγο καιρό. Δηλαδή το συνηθίζω, να το πω έτσι. Και είναι προφανές ότι δεν θέλει τον Σουνάκ. Και επειδή έχετε ο Κάρος εδώ στο Άγιον Όρος, μάλλον ο Θεός τον βοήθησε να το διαισθανθεί αυτό που θα ερχότανε ή του μίλησε κάποιος όλα από πριν συνεννοημένα. Και ας απολαύσουμε τη βδομάδα που με μουγκή την αριστερά, την πρόοδο και τον προοδευτικό κόσμο ήρθε ο φίλος μας Ερντογάν για να άνοιξει μια νέα πολιτική περίοδος στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Όπως έδειξε και ο Γεραπετρίτης. Και εγώ, ως γνήσιος Έλληνας, Ελληνάρα, θέλω να ρωτήσω το φίλο, το Τακίμι, το φιλαράκι, τον Ερντογάν, να το ρωτήσω, στην Πάρο εγώ, σε τι νερά θα κολυμπάω, έτσι να ξέρω. Newsbreak.gr, την άλλη Πέμπτη, αλλά θα ακούσουμε το πιο ωραίο τραγούδι.
επιτέλους ένα ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Φύγε, ο παλιός σου, ο εαυτός σου είναι τώρα ο εχθρός σου. Ε, νέα αριστερά, ε, αθώα περιστερά. Φύγε, από το παλιό εαυτό σου φύγε, αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Χάρης Αλεξίου. Ο εαυτός μου είναι για πάντα. Στο μαραμένο άστι, τον ποτίζανε με λάθη, λίτες και δημοσιογράφοι. Ο Λεξ. Ο κύκλος μου είναι κάθρι, ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μες στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι τους ζουνε τις γωνίες, στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αηδιάσανε οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει πια που λέει το ρεφρέν. Τέλεια τσιά. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή, με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.